σημαντικό. Είναι για μια μεγάλη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ να έχει το δικό της σύγχρονο γήπεδο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη χρονική περίοδο, έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ, πραγματικά και ίσως και λίγο μπορώ να πω καθυστερημένα λόγω συγκυριών, ο κύριος Σαββίδης ήταν από την αρχή μια από τις προτεραιότητες του αυτό το γήπεδο τουλάχιστον να αλλάξει. Εμένα ιδιαίτερα με χαροποιεί που η απόφαση είναι να ξαναγίνει στην Τούμπα. Όπως και να το κάνουμε, η έδρα και η Τούμπα είναι μία. Είμαι, μπορώ να πω και συγκινημένος που πήρε αυτή την απόφαση. Σίγουρα χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο. Ένα σύγχρονο γήπεδο και από πλευράς αγωνιστικού χώρου, αλλά και από πλευράς εξυπηρέτηση αυτή τη στιγμή των θεατών που πρέπει πλέον να αποκτήσουμε όλα αυτά τα σύγχρονα γήπεδα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι η ώρα και πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί. Μια που αναφερθήκαμε στην Τούμπα και καταλαβαίνω και τους δεσμούς που σας δένουν, θέλω να μου πείτε έτσι και να σκεφτείτε την πιο σημαντική στιγμή που έχετε ζήσει εσείς στο γήπεδο. Σίγουρα είναι πολλές, αλλά αυτή που ξεχωρίζετε. Μα τι να σας πω, το 1958 ήμουν ένας από εκείνους που έβαλα ένα λιθαράκι, γιατί ξεκίνησα ακριβώς προς την πλευρά της Αγίας Βαρβάρας, στον πίσω χώρο που παλιά ήταν και το μπάσκετ. Εκεί πέρα κάναμε τις προπονήσεις με τον τότε προπονητή μας τον Βίλι Σεύσκι, που ήταν στα Τσικό τότε. Είχε ξεκινήσει βέβαια πολλά χρόνια πριν από το Συντριβάνι και καταλήξαμε εκεί να διαλέγει τα νέα ταλέντα που θα ερχόταν με την έναρξη και του 59 στο γήπεδο της Τούμπας που έγιναν με την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, το φιλικό παιχνίδι, το πρώτο φιλικό παιχνίδι Σεπτέμβριος του 1959, που ήμουν ένα από τους πιτσιρικάδες με το Ούζο 12 τότε στην πλάτη που κυνηγούσαν τις μπάλες. Αυτό για μένα θα είναι σίγουρα στα 70-71 μου χρόνια να είμαι και πάλι στη θεμελίωση του νέου του γηπέδου. Θέλω να μου πείτε έτσι την άποψή σας και αυτό που έχετε δει μέχρι στιγμής από τον Δικέφαλο και αν πιστεύετε πως φέτος είναι η μεγάλη χρονιά να επιστρέψει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν και χάσαμε αρκετό χρόνο με αρκετά λάθη από όλες τις πλευρές, πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ήδη γίνανε αυτές οι κινήσεις, θα χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτοί οι παίκτες που ήρθαν, σύν αυτό που υπήρχε και που άρχισε να φαίνεται με αυτό που άφησε και να λέμε τα πράγματα με το όνομα του Σοΐβιτς, θα αρχίσει να παίζει η ομάδα ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα το χαιρόμαστε πρώτα εμείς και τα αποτελέσματα σίγουρα θα έρθουν. Κάποτε να κατανοήσουμε όπως θα γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, πρέπει να αποκτήσουμε και σύγχρονες λογικές στη δομή όλης της οργάνωσης του σωματείου. Της ΠΑΕ αυτή τη στιγμή, δηλαδή από την κορυφή, από τον κύριο Σαββίδη, όλοι να λειτουργούν με ένα στόχο και ένα δρόμο. Μόνο έτσι θα πετύχουμε, γιατί κάναμε πολλές παλινδρομήσεις σε αυτά τα 4-5 χρόνια που βρίσκεται ο κύριο Σαββίδης εδώ. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος, παρόλο τους βαθμούς που χάθηκαν στην αρχή του πρωταθλήματος, γιατί είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, και αν πιστεύετε όντως ότι μπορεί ο Δικέφαλος μέχρι τέλους να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και πιστεύω και είμαι αισιόδοξος. Το ποδόσφαιρο παίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και αν το κατανοήσουμε αυτό, ελπίζω ότι κάποτε θα αποκτήσουμε όλη αυτή την παιδεία, η οποία οδηγεί σίγουρα στο σωστό δρόμο.